κανέναν, αν και υπήρχαν περιπτώσεις που δικαιολογημένα θα μου έλεγαν ότι λογικό, θα έπρεπε. Ναι. Δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Για να είμαι όμως όπως είμαι σήμερα, πέρασα εγώ, ξέρεις, διάφορες διαδικασίες με τον εαυτό μου, με να δουλέψω το μέσα μου. Χρειαστήκα βοήθεια σε κάποια φάση από κοινωνική λειτουργών, οπότε πάλεψα αρκετά για να φτάσω στο σημείο να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με ηρεμία, με αγάπη, με ψυχραιμία. Mm-hmm. Γιατί στην τελική κατάλαβα ότι όταν δεν είναι θέμα υγείας, στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να λυθούν. Ναι. Και συνήθως η λύση είναι μπροστά. Αλλά δεν έχουμε ένα άγχος, πανικοβάλλες, δεν τη βλέπεις, ενώ είναι μπροστά σου η λύση. Ναι, ναι. Και όλα με αγάπη. Ποια ήταν αυτή η περίοδος που χρειάστηκε να ζητήσεις βοήθεια και να πας σε κάποιον λειτουργό? Ήταν σχετικά πρόσφατα, όταν τον τελευταίο ένα χρόνο που μας πέρασε, είχα βιώσει έτσι λίγο αρκετά, μπορώ να πω, δύσκολες καταστάσεις. Με παρακολούθηση, stalking, απειλητικά μηνύματα, GPS στο αυτοκίνητο, διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Μίλησες για αυτή την ψυχική γι' αυτό μιλάω κιόλας πολύ άνετα για αυτό βιώσει. Το θέμα, ναι. Σε τι, καταρχάς, πώς αποφάσισες να μιλήσεις, Ειρήνη μου, και να το βγάλεις προς τα έξω όλο αυτό που βιώνες στο τελευταίο διάστημα? Να σου πω ειλικρινά. Ναι. Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν σταματούσε, θεώρησα ότι είναι ακόμη ένα χαρτί για να τον αντιμετωπίσω. Ότι ίσως αν βγω δημόσια, να με πάρει και η αστυνομία στα σοβαρά και ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν αστειεύομαι, έτσι μπορώ, ας πούμε, να πω και ονόματα και διευθύνσεις και τα πάντα. Ναι. Γι' αυτό ουσιαστικά ψάχνα στήριξη. Στην πορεία όμως, όταν πήρα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες που βιώνουν αντίστοιχα, κατάλαβα το μέγεθος των περιστατικών στην Κύπρο, ότι λίγοι παράγοντες όντως βοηθούν, τότε ένιωσα ζελίον ότι τουλάχιστον μίλησες, έδωσες το βήμα να μιλήσουν κι άλλες κοπέλες. Τι σου λένε δηλαδή όταν ο κόσμος μετά που γνωστοποίησες τη δική σου ιστορία? Οι περισσότεροι ήταν μπράβο, καλά έκανες, ότι τούτα τα πράγματα πρέπει να τα λέμε, πρέπει να μιλούμε, να τα ακούει ο κόσμος, ίσως να έβριξε να σε βοηθήσουν, ας πούμε, και άκουσα τραγικές ιστορίες. Δηλαδή να συμβαίνουν δίπλα από το σπίτι μας πράγματα, ώστε να μην παίρνουμε είδηση. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη, γιατί δεν με νοιάζει πλέον να το πω. Όταν πήγαινα μόνη μου στην αστυνομία, δεν είχα την ανάλογη σημασία και την προσοχή για να με πάρουν στα σοβαρά. Γιατί όμως? Και όταν το πράγμα πήρε ένα χρόνο. Άρα έχει καιρό που είχε ξεκινήσει αυτή η κατάσταση. Ναι, εγώ πήγα πάρα. Ναι. Και πήγαινα αρκετές φορές, ας πούμε, στην αστυνομία. Πλέον είχε καταντήσει κουραστικό. Και η μόνη στιγμή που με πήραν πραγματικά σοβαρά υπόψη τους ότι, ξέρεις, πρέπει να ασχοληθούμε με τούτη την κοπέλα, ήταν όταν πήγαμε τον Χρήστο. Και πλέον πήγαμε έναν άντρα, ο οποίος τους μίλησε διαφορετικά. Και δυστυχώς, από τις κοπέλες που έχω μιλήσει, από την κοινωνική λειτουργών που μιλήσαμε για τα περιστατικά που υπάρχουν, που συνεχώς αυξάνονται, την ίδια αντιμετώπιση έχουν οι πλήστες γυναίκες. Ακόμη μέχρι σήμερα. Ναι. Ναι. Ειρήνη μου, ναι, με προβληματίζει αυτό που λες. Ναι. Σίγουρα και κάθε περίπτωση την αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ναι, εννοείται. Και ο κάθε ναι. άνθρωπος που το ζει. Αλλά τώρα που μιλάμε, όλη αυτή η κατάσταση έχει ηρεμήσει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει σταματήσει να σε ενοχλά? Ναι, μετά από κάποια άλλα ακραία περιστατικά που είχαν συμβεί και μετά από τη σύλληψή του για μερικές μέρες, ναι, σταμάτησε. Για άλλους λόγους, όχι. Ναι, σταμάτησε. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα? Αλλά πρέπει να φτάσουμε, ξέρεις, σε ακραίες καταστάσεις για να αντιληφθούν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Εσύ σαν Ειρήνη, ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις τώρα σε παιδιά που μας βλέπουν, σε γυναίκες, σε άντρες που μπορεί να βιώνουν έστω και κάτι? Μια, όπως, δηλαδή, και το να σε παρενοχλεί κάποιος, ακόμη και το να σου στέλνει μηνύματα, να νιώθεις αυτή την πίεση, βία. Είναι και αυτό ένα είδος βίας.
Ποιο είναι το μήνυμα εσύ που θα ήθελες να στείλεις? Να σου πω αρχικά, πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζεις αυτό, γιατί η βία υπάρχει σε πάρα πολλές μορφές. Πάρα δηλαδή, πολλές, δεν είναι απαραίτητα το να κακοποιηθείς σωματικά. Η ψυχολογική βία, η εκβιασμή, δηλαδή υπάρχουν διάφορα. Ακόμη και η καταπίεση, έντονη ναι, καταπίεση. Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι να. Ξέρω ότι δύσκολο να βρεις τη δύναμη, γιατί έβιωσα το εγώ, πάρα πολύ δύσκολο να πεις «θα μιλήσω». Άρα, να το πω διαφορετικά, το πρώτο κομμάτι είναι να αντιληφθείς ότι είσαι το θύμα μιας κατάστασης. Πρέπει να το δεχτείς τον το πράγμα. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να πούμε ότι ναι, υπήρξα θύμα, είμαι θύμα. Άρα, όταν αντιληφθείς αυτό το πράγμα, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσεις βοήθεια.